Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Με πολύ καλή διάθεση μετά τα χθεσινά όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ. Και να πούμε την αλήθεια, και εμείς ανήκουμε σε αυτούς στο, ξέρω εγώ, 85-90% που δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη χθες. Ανήκουμε και εμείς σε αυτούς που μας έκανε εντύπωση λίγο παραπάνω η εικόνα της ομάδας. Προσωπικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν περίμενα τέτοια εικόνα, τόσο καλή δηλαδή. Αυτό θέλω να τονίσω. Ωστόσο, ο ΠΑΟ χθες ήταν, όπως λέμε πολλές φορές για τις ομάδες, κατώτερος των προσδοκιών. Εγώ νομίζω ήταν ανώτερος και θα μπορούσε να έχει κερδίσει ακόμη πιο εύκολα από ό,τι κέρδισε την Μπεσίκτας. Εδώ ήμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα και προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε το τι ακριβώς γίνεται με τους Τούρκους. Δηλαδή, εξηγούσαμε και λέγαμε ότι μαζεύτηκαν πολύ αργά. Εξηγούσαμε και λέγαμε ότι δεν έχουμε, ούτε και εγώ θυμόμουν όλα αυτά τα χρόνια, κάποια ομάδα η οποία να έρχεται να παίξει προκριματικό γύρο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πόσο μάλλον Champions League, και να μην έχει παίξει κάποιο φιλικό. Και επειδή, υπάρχουν και πιο δίκαια ομαδικά αθλήματα από το ποδόσφαιρο, αλλά και το ποδόσφαιρο τις περισσότερες φορές δικαιοσύνη αποδίδει, δεν γινόταν αυτό το πράγμα η Μπεσίκτα σε αυτό το επίπεδο να μην το πληρώσει. Το γεγονός δηλαδή ότι είχε ένα τεράστιο κενό στη δεξιά της πλευρά ήταν κάτι που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν δύσκολο να το διαβάσει. Το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ. Με τρία γκολ σχεδόν από, και τρία γκολ από εκεί. Το γεγονός ότι της έλειπε ομοιογένεια στην άμυνα και ο ένας ο στόπερ Wellington, ο οποίος ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη, έκανε προπόνηση Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη μπήκε να παίξει έναν προκριματικό Champions League. Δεν γινόταν να έχει ομοιογένεια με τους συμπαίκτες του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ήταν πολύ έτοιμος, εγώ θα πω και πολύ διαβασμένος, κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εύκολο όταν ο αντίπαλος δεν έχει δώσει κάποια εικόνα. Έτσι, όταν ο αντίπαλος δεν έχει δει κάποια φιλικά, τέλος πάντων. Ήταν πολύ διαβασμένος και ακούω και πολλούς που λένε ότι στις πρώτες ευκαιρίες του έβαλε τα γκολ και όλα αυτά. Παιδιά, οι ευκαιρίες ήταν πάρα πολύ καθαρές. Αν εξαιρέσω την πρώτη του Τζόλι, το πρώτο γκολ του Τζόλι που ήταν ένα πραγματικά εξαιρετικό τελείωμα από το μικρό, και θα μείνουμε λίγο και σε αυτόν γιατί όπως και να το κάνουμε είναι πρόσωπο, τα άλλα δύο γκολ είναι σχεδόν σε κενή εστία. Το ένα, το τρίτο σε κενή εστία, το δεύτερο ήταν πολύ κοντά, τέλος πάντων. Είχε πολύ καθαρές φάσεις ο ΠΑΟ και μετά τον γκολ και το πέναλτι και μετά τρία γκολ και το πέναλτι και τη φάση με τον Λιμιό και τον Τζόλι εκείνη την διπλή. Είχε το σούτ του Τζόλι που το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Μπεσίκτας. Γενικά ήταν μια εμφάνιση ανώτερη των προσδοκιών. Είναι εμφάνιση στην οποία φυσικά και μπορείς να μείνεις και σε πράγματα τα οποία δεν πήγαν καλά. Ήταν και εμφάνιση που έχεις πράγματα να κρατήσεις και αρνητικά για να δεις πώς θα πάνε στην πορεία. Ωστόσο η δουλειά έγινε. Και ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την ησυχία του και την ηρεμία του σε πολλά επίπεδα για να ξεκινήσει τη νέα σεζόν. Το τι θα κάνει από εδώ και πέρα είναι μια άλλη κουβέντα. Το γεγονός όμως ότι κέρδισε χθες, συνεχίζει φυσικά να διεκδικεί την παρουσία του στους ομίλους Champions League. Συνεχίζει να έχει ανοιχτό το όνειρο. Με τη χθεσινή του πρόκριση είναι εξασφαλισμένο όσον αφορά την ευρωπαϊκή του παρουσία μέχρι το Δεκέμβριο. Όντας σίγουρα στους ομίλους του Europa League, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στα προκριματικά. Και φυσικά με τα αντίστοιχα έσοδα τα οποία επίσης τον ενδιέφεραν πάρα πολύ. Σε πρώτη φάση, αυτό το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, κάπου εκεί που είναι. Μόνο με την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Το τι θα προκύψει από εδώ και πέρα, αν έρθουν και άλλες προκρίσεις, είναι περισσότερα πράγματα. Έτσι, οπότε λοιπόν, σε πρώτη φάση εξασφάλισε την ησυχία του και την ηρεμία του. Αν σκεφτούμε ότι έτσι όπως τελείωσε η προηγούμενη σεζόν και έτσι όπως ξεκίνησε αυτή, το χθεσινό παιχνίδι ήταν σαν ένας τελικός με μεγάλο αντίκτυπο σε διάφορα πράγματα για την ομάδα. Ο τελικός πήγε πολύ καλά, η ομάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της,
η ομάδα πλέον οδεύει και στην επόμενη της μέρα με καινούριους πρωταγωνιστές, όπως είναι ο Χρήστος Τζόλης. Και φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπω ότι από χθες έτσι παίζει πολύ και την εξασφάλιση του Γιωροπάλη και όλα αυτά. Okay, προφανώς για τον ΠΑΟΚ εννοείται ότι είναι σημαντικό να επιστρέψει στους ομίλους μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλλά παιδιά, ΠΑΟΚ διεκδικεί παρουσία στους ομίλους Champions League. Και όπως λέγαμε και χθες, μάλλον όπως έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι όπως είναι φέτος οι όμιλοι, η προκριματική μάλλον, συγγνώμη, και με ένα παιχνίδι, οι πιθανότητες, αν πριν είχες, ξέρω εγώ, 20% πιθανότητες να προκριθείς, τώρα μπορεί να έχεις 30-35. Και ανάλογα και την κλήρωση, το timing, τη συγκυρία, μπορεί να ανεβαίνει κι άλλο αυτό το ποσοστό. Να φτάσεις μέχρι τους ομίλους, ε. Δηλαδή, χθες ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια ομάδα μέσα στο γήπεδο πιο έτοιμη σε όλα τα επίπεδα, η οποία στο 30 προηγούνταν 3-0. Και να σας πω λίγο κάτι. Ακόμα και έτσι, ακριβώς ήταν η εικόνα του αγώνα η ίδια, με όλα τα δεδομένα τα οποία ίσχυαν μέχρι χθες για το παιχνίδι, με το 3-1 και με μια ρεβάνς πιθανή την επόμενη εβδομάδα, αν υπήρχε, η πρόκριση ήταν ακόμα ανοιχτή. Αφού το ένα γκολ πέτυχαν οι Τούρκοι. Δεν θα ήταν εξασφαλισμένοι. Θα είχες ένα σημαντικό προβάδισμα. Οκ. Okay. Δεν θα την είχες εξασφαλίσει όμως. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το σκηνικό με τον έναν αγώνα και στον τρίτο προκριματικό γύρο μπορεί επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο. Ανάλογα τον αντίπαλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θα παίξει με την Μπενφίκα, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να σου κάτσει ένα μάτς να βάζεις εσύ τα γκολ και άλλοι να τα χάνουν, μπορεί να σου κάτσει ένα πολύ καλό παιχνίδι να την κοιτάξεις τα μάτια και να το πάρεις, ή να πας στην παράταση και να κερδίσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι πιθανότητες να προχωρήσεις φέτος με αυτή τη διαδικασία είναι περισσότερες. Και αν ο ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας του φέτος για την σεζόν 2021 μέχρι χθες είχε κυκλωμένο το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, το ίδιο θα κάνει και από τη Δευτέρα, που θα ξέρετε απέναντί του θα έχει ή τη Γάνδη ή την Δυναμό Κιέβου ή την Μπεσίκτας ή την Μπενφίκα, συγγνώμη. Θα δουλέψει δηλαδή σε συγκεκριμένες βάσεις, προφανώς με έναν αντίπαλο ο οποίος θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από την Μπεσίκτας, που ήταν πολύ ιδιαίτερη συγκυρία την οποία την πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Με έναν αντίπαλο που μπορεί να είναι πιο ποιοτικός από αυτόν. Νομίζω ότι και οι τρεις ομάδες αυτές είναι πιο ποιοτικές από τον ΠΑΟΚ. Αλλά με ένα ματς το οποίο θα έχεις την ευκαιρία και τον χρόνο να το δουλέψεις για περίπου 15 μέρες πάλι. Να εστιάσεις σε αυτό, να ξέρεις επίσης ότι θα ξέρεις και που παίζεις. Γιατί όπως αποδείχθηκε και χθες, μπορεί οι έδρες να είναι άδειες, αλλά στο τέλος της ημέρας και αυτές κάτι σημαίνουν. Ή μπορεί να σημαίνουν κάτι. Οπότε λοιπόν, από εδώ και πέρα, με πιο καθαρό μυαλό, πιο ήρεμοι πλέον όλοι. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα η οποία με την πίεση ζει και πεθαίνει. Με τη τσίτα ζει και πεθαίνει. Δηλαδή χθες έβλεπες ότι όλοι ήταν στη τσίτα. Από το ξεκίνημα. Το έβλεπες. Έβλεπες μια ομάδα η οποία ήταν στοχοπροσιλωμένη σε αυτό που έχει να κάνει. Με συγκεκριμένο πλάνο το οποίο τη βγήκε. Θα υπάρχουν και μαζί που δεν τη βγαίνουν. Μπορεί το επόμενο μαζί να μην τη βγει το πλάνο. Απλά θέλω να πω ότι στο κομμάτι της νοοτροπίας και στο πώς εμφανίστηκε χθες, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Και είναι ένα ακόμα παιχνίδι προκριματικών της Champions League στο οποίο ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Αν τα βάλουμε κάτω όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά, άσχετα από το γεγονός ότι δεν έχει προκριθεί ακόμα στους ομίλους της Champions League, στα περισσότερα προκριματικά παιχνίδια είναι από καλός έως πολύ καλός. Και χθες λοιπόν ήταν και συγκυρία τέτοια που πέτυχε απέναντί του μια ομάδα η οποία ήταν ανέτοιμη, ξεκάθαρα. Μια ομάδα η οποία δεν είχε καμία συνοχή και καμία ομοιογένεια, ειδικά στην αμυνά της, που είχε ουσιαστικά τρία καινούργια πρόσωπα από τους πέντε βάζω για τον ανατοφύλακα, γιατί και ο ένας ο στόπερ ήταν καινούργιος και ο αριστερός μπακ ήταν καινούργιος και ο δεξιός μπακ ήταν ουσιαστικά ένα χαφ το οποίο γύρισε πίσω γιατί δεν υπήρχε άλλο δεξιός μπακ. Και φυσικά από αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύτηκε.
Και φυσικά ο Πάοκ ήταν έτοιμος να το αντιμετωπίσει ή να το χτυπήσει εκεί. Εννοείται ότι ο Πάοκ μετά το πρώτο ημίχρονο και εκεί λίγο μετά το 60 πάλι άρχισε να βγάζει διάφορα ζητήματα. Με τις αποστάσεις του πίσω. Με τις ανάσες του. Με την δική του ομοιογένεια από το κέντρο και πίσω. Προφανώς και αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει βελτίωσης. Ωστόσο, λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, εδώ και με το Στέργιο το λέγαμε, γιατί ο Στέργιος ήταν και στην προετοιμασία, έτσι, ήταν και με την ομάδα περίπου μια εβδομάδα και είδε κάποια πράγματα στο κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό που μας απασχολούσε πολύ, που έχει να κάνει με το κομμάτι της επίθεσης, με το κομμάτι της ανάπτυξης που μας προβλημάτιζε όλους, γιατί και στα φιλικά τα τελευταία το είδαμε, στα δύο φιλικά που ξεπάω, αλλά και στα play-off, γιατί το λέω και το ξαναλέω ότι ουσιαστικά αυτή η σεζόν είναι συνέχεια της προηγούμενης, έτσι όπως είναι τα πράγματα χρονικά. Και χθες λοιπόν ο Πάοκ είχε 3 γκολ με πολύ καθαρές φάσεις και είχε άλλες 3 με 4 πολύ καθαρές φάσεις για γκολ. Τις δύο τις έβαλε το φλέκας, η μία του Γιονούρη πήγε out. Έτσι, δηλαδή είχε φάσεις που ήταν πολύ πολύ καθαρές. Δηλαδή στο κομμάτι της τελικής ενέργειας ο Πάοκ χθες τα πήγε πολύ καλά. Έδωσε χώρο στην Μπεσίκτας, την περίμενε, τη χτύπησε στη κόντρα και την είχε 3-0 στο 30. Το πλάνο του λοιπόν χθες, του Φερέιρα, βγήκε στο 100%. Προφανώς και υπάρχουν πράγματα τα οποία θα χρειαστούν βελτίωση, προφανώς και υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δεις στην πορεία, προφανώς και υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσει στον επόμενο αντίπαλο, είτε αυτός είναι η Δυναμό Κιέβου, είτε είναι η Γάνδη, είτε είναι η Μπενφίκα. Αν τους βάλουμε σε ένα θεωρητικό έτσι πλάν, σε ένα θεωρητικό βαθμό δυναμικότητας, ας πούμε ότι πιο χαμηλά είναι η Γάνδη ή η Δυναμό Κιέβου. Ας πούμε η Δυναμό Κιέβου είναι και λίγο πιο έτοιμη. Είναι στη μέση η Δυναμό Κιέβου και είναι η Μπενφίκα πιο ψηλά. Ξαναλέω, σε ένα θεωρητικό έτσι γκρουπ δυναμικότητας, να το πω έτσι. Η κάθε μια ομάδα προφανώς και έχει τις αδυναμίες της, προφανώς και έχει πράγματα που μπορείς να χτυπήσεις και, όπως λέμε και το ξαναλέμε, είναι άλλο να παίξεις με την Μπεσίκτας ένα ματς, μπορεί να κάνεις ένα τέλειο παιχνίδι για να την περάσεις, και άλλο να έχεις διπλά ματς, στο οποίο και το τέλειο παιχνίδι να κάνεις και να πάρεις ένα σκορ καλό, μπορείς στο δεύτερο παιχνίδι, η πιο ποιοτική, η πιο έμπειρη, η πιο δυνατή σε διάφορους τομείς Μπενφίκα, να κάνει δουλειά και να σε περάσει. Ή μπορεί επίσης σε ένα παιχνίδι να σε έχει τυχερώσει. Αν γυρίσουμε στα παιχνίδια με την Μπενφίκα, ο Πάοκ μέσα στην Πορτογαλία είχε πάρει πάρα πολύ δύσκολο και όμως είχε πάρει σοπαλία με τον γκολ του Άρντα. Και ό,τι του έδωσε η τύχη σε εκείνο το παιχνίδι, το πήρε πίσω στη Ρεβάνς και έφαγε 4 γκολ. Και αποκλείστηκε. Πολλοί το περνάτε σαν μια λεπτομέρεια και κάτι το οποίο δεν παίζει ρόλο. Παίζει. Παίζει. Λέγαμε με το Στέργιο όλο το προηγούμενο διάστημα, εγώ έλεγα για παράδειγμα και ξεφυλίστηκα, ότι περιμένω το μάτς να πάει στον γκολ. Μπήκε ένα γκολ στο 7ο λεπτό και το παιχνίδι είναι ροντέο. Ροντέο στη λογική ότι ανοίξανε πολύ εύκολα οι χώροι που έτσι και ο Πάοκ έβρισκε, αλλά το γεγονός ότι ήταν αποτελεσματικός του έδωσε ακόμη περισσότερη ορμητικότητα. Του καθάρισε το μάτς από το μισάωρο. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Και επειδή πολλές φορές όταν μιλάμε για προκρίσεις σε τέτοιο επίπεδο, για τόσα πολλά χρήματα, η κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Η κάθε λεπτομέρεια μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί να παίξει ρόλο. Μπορεί εκείνη την ώρα να το περάσει σε κατασχήματο και στην πορεία να παίξει το ρόλο της. Λεπτομέρεια. Χθες ξεκινάει ο Ζίβκοβιτς. Λέμε έκπληξη. Περιμένουμε περισσότερο, θα ξεκινήσει ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τον τίτλο που πήρε ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, είναι επίσης παίκτης ο οποίος είχε ρόλο σε διάφορους ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς. Χθες λοιπόν ο Φερέρε επιλέγει τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς δουλειά του τι κάνει? Έχει ένα τέταρτο που βγάζει, δέχεται ένα γκολ στο οποίο okay, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Λεπτομέρεια κι αυτή. Που μπορεί να μην φαινόταν. Μπορεί και να μην έπαιξε κάποιο μεγάλο ρόλο. Και όμως είναι κάτι το οποίο λίγες λεπτομέρειες μαζεύονται και μιλάμε για μια επιτυχία. Έτσι, ο Πάοκ λοιπόν χθες εξασφάλισε στην πρώτη φάση
την ησυχία του και την ηρεμία του σε πολλά πράγματα και εντός και εκτός γηπέδου. Δεν ξέρω και μου φαίνεται πολύ πρόημο το να κάνουμε κουβέντα για το ότι βγαίνει στην αγορά και φέρνει παιχταράδες και αυτά τα λαϊκίστικα τα οποία τα βλέπω και πραγματικά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ωστόσο, προφανώς και οι άνθρωποι του ξέρουν, όπως ξέραν το προηγούμενο διάστημα και είχαν ένα πλάνο στη λογική ότι έρχεται αυτό το παιχνίδι, μέχρι τότε πάμε συντηρητικά, δεν αλλάζουμε πολλά πράγματα, πάμε με τη συνοχή μας, κάνουμε την απαραίτητη προσθήκη που ήταν αυτή του ΣΒΑΜ και από εκεί και πέρα, εφόσον γίνει η δουλειά μας, θα προχωρήσουμε με το πλάνο μας. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάει λίγο παρακάτω. Και μην ξεχνάμε ότι η φετινή μεταγραφική περίοδος, αν θυμάμαι καλά, ολοκληρώνεται 3 Οκτωβρίου. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ να βιαστεί για τίποτα πλέον. Δεν έχει να βιαστεί ο ΠΑΟΚ για να κάνει κάποια πώληση τώρα. Αν δεν έχει περάσει την Μπεσίκτας, ναι, μπορεί να βιαζόταν να κάνει κάποια πώληση. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι στο κομμάτι, ότι με την πρόκριση τη χθεσινή εξασφάλισε την ησυχία του και την ηρεμία του, ώστε από εδώ και πέρα να πάει πιο χαλαρός, χωρίς πολύ μεγάλη πίεση, στις κινήσεις που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Είτε αυτές έχουν να κάνουν με πωλήσεις, είτε αυτές έχουν να κάνουν με προσθήκες. Και επίσης, αν μέχρι χθες και με την πρόκριση επί της Μπεσίκτας να παίζεται, μπορεί να υπήρχε μια συγκεκριμένη ανάγκη για πώληση, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα μπορεί αυτή η συγκεκριμένη ανάγκη να έχει μικρύνει πολύ και να μην έχεις τόση μεγάλη πίεση από πάνω σου ότι πρέπει να κάνω μια πώληση να εμφανίσω έσοδα για συγκεκριμένο λόγο. Και να αναφέρομαι στο financial fair play. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά πράγματα. Λίγα βλέπετε ότι το καθένα παίζει το ρόλο του. Έτσι. Θα συζητήσουμε λίγο μετά τις 8 και με τον Στέργιο Ανασιάδη και για το παιχνίδι. Και φυσικά θα μείνουμε και λίγο παραπάνω και στον Χρήστο τον Τζόλι, που νομίζω ότι από χθες έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει πάρα πολλά για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτό το οποίο εγώ κρατάω, πέρα από το οτιδήποτε κάνει στο γήπεδο και πέρα από ένα πράγμα το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα, ή αν το βρεις το πληρώνεις πολύ ακριβά, και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ο τύπος αυτός στα 18 του βλέπει την εστία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις πολύ όταν βγαίνεις στην αγορά για να βρεις ένα τέτοιο παίχτη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τον έχει αυτό το παίχτη στα 18 του. Τον έχει στα 18 του. Μπορεί να έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει. Είναι ένα παίχτη ο οποίος παίζει σε τρεις θέσεις. Παίζει σεντερφόρ, παίζει δεξιά, παίζει αριστερά. Αυτό όμως το οποίο έχει, τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την εστία, είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα. Ή για να το βρεις, το πληρώνεις πάρα πολύ ακριβά. Και η φάση η οποία μένω δεν είναι τα δύο γκολ που έβαλε. Δεν είναι το πρώτο γκολ που με φοβερή άνεση στέλνει την μπάλα εκεί που τη στέλνει. Είναι η φάση που βγάζει το ματοφύλακα της Μπεσίκτας. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ο τρόπος με τον οποίο μία σέντρα που δεν ήταν και τόσο επικίνδυνη, έρχεται η μπάλα επάνω του και για πότε έχει βάλει το κορμί του σε τέτοιο σημείο, ούτως ώστε το σούτ θα κάνει να βρει σίγουρα εστία και με πολύ μεγάλη δύναμη, άσχετα να το βγάλει ο τερματοφύλακας, είναι κάτι το οποίο για να το βρει στην αγορά πληρώνεις πολλά χρήματα. Και το σημαντικότερο όλο για αυτό το παιδί, πέρα από το κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό, το αγωνιστικό στοιχείο το οποίο μένω εγώ, ο καθένας μπορεί να μείνει σε πολλά άλλα πράγματα, είναι και το γεγονός ότι κανένας δεν έχει να πει κάτι για το χαρακτήρα του, για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ο ίδιος και οι άνθρωποι του, και για τον τρόπο με τον οποίο τέλος πάντων λειτουργεί στην καθημερινότητα της ομάδος. Και ο Τζόλος σας έβαλε τον γκολ και έφυγε πάνω στο Φερέιρα. Και μετά έρχεσαν όλοι. Λεπτομέρεια γι' αυτό. Έχει την ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, θα πάμε σε πρώτο διάλειμμα για να μην συνεχίζω εγώ να φλιαρώ. Στοίχημαν.gr φυσικά είναι μαζί μας. Live Casino 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και Blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας φυσικά και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει, κάθε μήνα
Εσείς κάνετε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και φυσικά το παιχνίδι γίνεται καλύτερο στο στοίχημα.gr, ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service. Κάθε μέρα πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας ξανά είναι το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική. Σημαντικό επίσης για τις μέρες που περνάμε, η Data Labs σου δίνει δυνατότητα παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίηση από το σπίτι σου. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση, εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310 22 29 62. datalabs.edu.gr ή στα γραφεία στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο Θεσσαλονίκης Εθνικής Άμυνας 14α. Μαζί μας επίσης και ο Σκιαμάτρας με το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Για εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, ενισχυτική διδασκαλία, εικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972230121 και μέσω mail ΚΔΑΠ. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και με τη βοήθεια του Στέρμη Αναστασιάδη να πούμε περισσότερα με αφορμή όσα είδαμε χθες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Εδώ μέχρι και τις 9. Είπαμε κάποια πράγματα στην εισαγωγή μας για το χθεσινό παιχνίδι. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Στέρμη Αναστασιάδη. Καλησπέρα, καλέ φίλοι και συνάδελφε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Και στους φίλους του Πάω 24. Καλά, στις γενικές γραμμές. Έχω στο μυαλό μου ξέρετε το πολύ σοφό σύνδημα του κόσμου του ΠΑΟΚ. Παρακαλώ. Εντάξει, ΠΑΟΚ εσύ να πας καλά και όλα τα άλλα άστα. Εντάξει, είναι πολύ σοφό ας πούμε. Εντάξει. Δεν λέει ακριβώς φυσικά έτσι το σύνδημα, αλλά καταλαβαίνετε. Όχι, όχι, ναι. εντάξει. Το ευσορού και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Πιο ωραία ήταν η ζωή μας, αν δεν κρυβόμασταν πίσω από ευγενικές λέξεις κτλ. Εντάξει. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, κατάλαβε ο κόσμος νομίζω. Αντικατοπτρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό εντάξει, την πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι έχουμε θέματα, ζητήματα που μας απασχολούν, μικρά, μεγάλα, εντάξει. Κάθε μέρα όλο και κάτι προκύπτει. Αλλά είναι σημαντικό στο κομμάτι αυτό να αισθάνεσαι καλά, εντάξει. Είναι ναι. κομμάτι της ζωής μας όπως και να το κάνουμε. Ναι. Και έχει πολλά ωφέλη αυτή η πρόκριση. Νομίζω ότι ήταν τις φορές, Νίκο, που μιλώντας για την Μπεσίκτας μαζί, δεν ξέρω, δύο εβδομάδες και πλέον, πότε έγινε κλείσει, έχω ξεχάσει. Το προσεγγίσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Είναι τις φορές δηλαδή, που αυτά που λες στη θεωρία βγαίνουν και στην πράξη. Ναι. Ειδικά στο κομμάτι της Μπεσίκτας. Την εμφάνιση του ΠΑΟΚ δεν την περιμένει κανείς και να μην είναι ψεύτης. Ούτε με τον εαυτό του, εντάξει. Ναι. Το μισάωρο που κάνει ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Έτσι. Όπως λέμε, κάποιες φορές είναι κατώτερος των προσδοκιών, θες ήταν ανώτερος των προσδοκιών. Κατά πολύ ανώτερο. Ναι. Ναι. Δηλαδή, ό,τι δεν είδαμε στην προετοιμασία, στα παιχνίδια. Το play-off, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τα είδαμε σε ένα μισάωρο. Τα έκρυβε, ρε φίλε, Αμπέλ. Τα έκρυβε. Συγκεκριμένα στο Βόλο θα τα δείχνει όλα. Κάτσε, ρε φίλε. Και με τον Άρη, στο αδιάφορο μάτσο. Ναι, μα τώρα. Τα νύχτα. Δύο εβδομάδες είναι μόνο στην ησυχία του εκεί με Σύμβρια. Μια χαρά. Πάντως, σε ό,τι αφορά την Μπεσίκτας, πέσαμε μέσα. Στην ανομοιογένεια, στην άμυνα, στην εικόνα που τα έδιναν οι παίκτες. Το ποδόσφαιρο δεν το έχω για πολύ δίκαιο άθλημα, αλλά στο τέλος της ημέρας. Τις περισσότερες φορές αποδίδεται δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν γινόταν η Μπεσίκτας να μην το πληρώσει αυτό το πράγμα, ρε φίλε, σε προκριματικό Champions League. Δεν γινόταν να το πληρώσει. Αποδείχθηκε τον υστέρων ότι θα έπρεπε να κάνει άλλη μια εβδομάδα προετοιμασίας, δηλαδή να θυσιάσουν οι παίκτες της Μπεσίκτας, αυτοί που έμειναν τις διακοπές τους, και να έκανε ένα φιλικό δύο. Έστω με ομάδες κατώτερες. Κάτι που να κάνει. Δηλαδή... Δεν θυμάμαι ποτέ κάποιον αντίπαλο. Και τον ΠΑΟΚ ακόμα να έχει μπει σε προκριματικό οποτεδήποτε, οποιασδήποτε διοργάνωση και να μην έχει ένα φιλικό. Σου είχα πει, Νίκο, το είχαμε φέρει το παράδειγμα. Να φανταστούμε όλοι αν ο ΠΑΟΚ έχανε τον Γιαννούλη, τον Κρέσπο, τον Πέλκα, τον Ακπομ και ερχόντουσαν 5 μέρες πριν τον αγώνα 5 ποδοσφαιριστές, όχι από το Πανοράφι. Ναι. Από ένας να είναι από το Λεβαδιακό, ο άλλος να ήταν από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο τρίτος να ήταν από το Ανατρόμητο. Ναι. Από το Ανατρόμητο και να πέσουν όλοι αυτοί μαζί. Ναι. Δεν βγήκανε. Εντάξει, και ειδικά αυτός ο αμυντικός ο Έλλιντον, εντάξει, μιλάμε για δεν πέτυχε την μπάλα
Συμπέκτη ποτέ. 90 λεπτά ήταν μια τρύπα. Κανονικά. Διάβασα λίγο 100 από τα 8.500 σχόλια που έχει το Facebook της Πετσίκτας στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί 5 εκατομμύρια ακόλουθος, εντάξει. Και το Lens, ο οποίος πραγματικά ήταν η μαύρη τρύπα πίσω στην άμυνα, αλλά έχει ένα ελαφρυντικό, γιατί εξτρέμι είναι Ολλανδός, δεν είναι back, και από εκεί έγινε το πάρτι το μεγάλο. Και από εκεί μάλλον ήταν ο Πάοκ από εκεί φοράζονταν, ειδικά στο ξεκίνημα. Ο Γιαννούλης έκανε παπάδες, εντάξει, δεν υπήρχε από εκεί αντίπαλος. Αλλά αυτά που ακούει ο Έλλην, εντάξει, είναι απίστευτα πράγματα. Ναι. Το πιο ευγενικό είναι καλύτερα να βάζει μία πέτρα, ας πούμε, στην άμυνα ο Γιαλτσίν παρά να βάζει. Μα ρε φίλε, εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Το λέγαμε και χθες, το είπαμε. Ο τύπος ανακοινώθηκε την Πέμπτη το βράδυ, τελευταία μέρα πριν, λίγη ώρα πριν τελειώσει η προθεσμία για να δηλωθούν οι παίκτες. Και έκανε προπόνηση την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Και η Τρίτη ήταν βασικός. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν τον ήξερε κανένα, δηλαδή αν έφερνε η Μπεσίκτα στον Πικέ. Ναι. Και με δύο προπονήσει, κάπου θα την έβρισκε. Ναι. Λέω εγώ. Ναι. Γιατί. Αλλά αυτό του Έλλιντον είναι, δηλαδή, το λέω και το μεσημέρι, γιατί είδα και το βράδυ χθε τον καλό φίλο συνάδελφο του Χάρη Δημαρά, γνωστό απολωνιστή. Ναι. Και λέω ότι αν τον έφερνε ο Δαμήλο τον Έλλιντον μαζί με ο Έλλιντον. Του άλλου Βραζιλιάνου, θα τον έβρισκε την καλαμαριά των Ουέλλιντον. Ναι. Πραγματικά ήταν άστο. Καλό ήταν για τον ΠΑΟΚ αυτό. Μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μέτριο στόπερ που να μην εκθέτει πολύ την ομάδα του. Μπορεί και ο Μεσά να είναι καλύτερο και γενικότερα η Μπεσίκτα σε ένα μήνα να έχει μια καλύτερη εικόνα. Είναι δεδομένο ότι η Μπεσίκτα δεν θα είναι ούτε φέτο μεγαθύριο, ούτε καν στην Τουρκία, πόσο μάλλον στην Ευρώπη. Αν πάει έτσι. Ποσό μα ενδιαφέρει, έγινε εύκολο το έργο του ΠΑΟΚ. Πολύ πιο εύκολο από ό,τι περιμέναμε, γιατί το είχαμε πει 100.000 φορές, σε βαθμό που μπορεί και να γινόμαστε κουραστικοί κάθε μέρα, ότι είναι πολύ καλό το timing που πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ την Πετσίκτα. Έτσι, έτσι. Πολύ καλό το timing. Και αποδείχθηκε μέσα στο γήπεδο. Και αν ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο πιο προσεκτικός, γιατί μπήκε ένα γκολ από ένα λάθος ή μια στιγμή ατυχία του Γιαννούλη, αν το έβγαινε η κόντρα, δεν θα πήγαινε η μπάλα στον Lens. Εντάξει, αλλά ακόμα και έτσι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάει στο ημίχρονο με ένα 4-1. Και απλά μετά να περιμένουμε αν θα βάλει ο ΠΑΟΚ πέμπτο γκολ ή όχι. Ναι. Αλλά ακόμα και έτσι, παρότι η Μπεσίκτας ανησύχησε, δηλαδή αν γινόταν το 3-2, δεν είμαστε και 1000% σίγουροι ότι ο ΠΑΟΚ θα έβγαζε. Εντάξει, γιατί κατανάλωσε πολλές δυνάμεις ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Πολλές δυνάμεις. Σωστά. Και μετά από το 55-60-65, εντάξει, πραγματικά έγινε η προσπάθεια και η διαχείριση. Ναι. Γιατί και οι αλλαγές δεν βοήθησαν. Δεν βοήθησαν. Δεν βάζω μέσα σε αυτές το Λιμνιό, ο οποίος έπαιξε αρκετό χρόνο περίπου σαν βασικός, αλλά ο Εσίδη για παράδειγμα δεν. Εντάξει, και δεν ξέρω αν θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να υπερασπιστεί μια διαφορά ενός γκολ. Αλλά όχι, αυτά είναι θεωρία, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε, περιμένει τη Δευτέρα τον αντίπαλο, εντάξει, και με μια δεύτερη ανάγνωση που έκανα. Επιμένουμε και ενισχύεται, Νίκο, αυτό ότι καλό θα είναι να αποφύγει ο ΠΑΟΚ την Μπενφίκα. Ναι. Έχει κρατήσει όλους τους περσινούς παίκτες και έχει πάρει 3-4 Βραζιλιάνους των 20 εκατομμυρίων ο έκαστος. Εντάξει, όχι την κόρη. Τον Καβάνι τον έχει πάρει, τον έχει ανακοινώσει, όχι. Όχι, είχε χαλάσει γιατί είχε ανεβάσει τις απαιτήσεις στο Καβάνι και δεν έχει κάτι. Είχα μείνει στο ότι είχε πάει στη Λισαβόνα για να συζητήσει. Σε αυτό είχα μείνει. Ναι. Τελικά πάγωσε το θέμα με επιθυμότητα του Καβάνι. Τώρα δεν ξέρω αν θα επιστρέψει η Μπενφίκα ή όχι, αλλά με Καβάνι χωρίς έχει ένα φοβερό ρόστερ η Μπενφίκα, καμία σχέση με τις Μπεσίκτας. Και από πλευράς ομοιογένειας και ποιότητας και ταλέντου και άσου, εντάξει. Καλό θα είναι ο Παόγκο να την αποφύγει. Με τους άλλους δύο, ρε φίλε όμως. Για πες. Ναι, πες και να σου πω και εγώ μετά. Μεταξύ των δύο, ξαναλέω με μια πρώτη ανάγνωση και πάλι θεωρητικά. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ είναι λίγο τα πράγματα πιο έτσι σεταρισμένα. Ναι, δηλαδή, είναι αλήθεια. Μπορείς πιο εύκολα να το προβλέψεις και γι' αυτό η προβλέψη στο στοίχημα των εταιριών είναι απίστευση. Εντάξει, ακόμα και στις διαφορές. Ναι. Είναι λίγο πιο... στο ποδόσφαιρο είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Δηλαδή τώρα ποιος θα περίμενε Τούρκος να δει μπροστά του τον Τζόλι. Εντάξει, εντελώς. Ναι. Αστάθμητος παράγοντας ενός αγώνα ΠΑΟΚ Μπεσίκτας.
το έλεγε χθες και ο Σταύρος στο Γιώργο τον Ζαγόρα. Θα είδαν οι Τούρκοι ότι ο ΠΑΟΚ σκοράρει με πολύ δυσκολία, παράγει 2-3 φάσεις στο παιχνίδι το τελευταίο διάστημα. Η λογική έλεγε ότι και ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο προσεκτικός και η Μπεσίκτας και σου λέει ο ΠΑΟΚ θα ψάξει κανέναν γκολ με κανένα σημαίνο κανένα εδώ και είδαν μπροστά τους ένα πιτσιρικά να κάνει παπάδες, εντάξει. Για να το κλείσουμε λοιπόν και να κάνεις το ερώτημά σου ή την παρατήρηση, δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου. Νομίζω ότι η Δυναμό Κιέβου είναι πιο προσιτός αντίπαλος σε θεωρητικό πάντα επίπεδο, γιατί δεν έχει κάνει μεταγραφές ουσιαστικά. Έχει πάρει 2 δεύτερους, τον έναν ούτε καν τον ξέρω. Δεν έχει χάσει και παίκτες, ok, αλλά είναι σε ένα στάδιο που δεν το λες και πολύ καλό. Και αυτό φάνηκε ότι με το Ζόρι τερμάτισε πέρσι σε θέση για το Champions League. Λίγο έλειψε να τερματίσει και τρίτη. Και νομίζω ότι είναι προτιμότερη γιατί έχει ήδη 3 παιχνίδια η Γάνδη, τώρα που μιλάμε. Α, έχει πιο πολλά η Γάνδη από τη Δυναμό. Ναι. Οκ, okay. Νόμιζα η Δυναμό είναι πιο μπροστά. Η Δυναμό νομίζω έχει 1. Οκ, οκ. Η Γάνδη θα μου πεις έχει 3 μάτς, 3 ήττες. Ναι. Ή την μπερδεύω με την Γκένκ, τι πράγμα. Την μπερδεύεις με. Τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, τι αηδία είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δω, δεν έχω φτάσει ακόμα τόσο πολύ. Αλλά έχει το βελγικό πρωτάθλημα 3 παιχνίδια, έχουν γίνει ήδη, άρα 15-16 θα έχουν γίνει σίγουρα ακόμα 2 αγωνιστικές, κάτι να σου πω αμέσως. Μία αγωνιστική θα γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο, άρα θα έχει 4 μάτς η Γάνδη. 4. Ναι, 5 παιχνίδια θα έχει. 3 ήττες έχει, ναι. 3 ήττες έχει. Το έχω εγώ μπροστά μου, ναι. Από Adverb, Contrai και Sint-Truiden. Από παραδοσιακές δυνάμεις του Βελγίου. Και το Σάββατο παίζει με την ιστορική Μαλίν. Ακόμα θυμούνται τον Στέφανο Μπορμπάκη, πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν με 5 μάτς επίσημα, δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ θα έχει 2. Ένα με την Μπεσίκτας και ένα αν ξεκινήσει η Super League από 12 του μήνα, που μάλλον θα ξεκινήσει. Okay. Αλλά όπως είπε και ο Βασίλης Κουτσιανικούλης το μεσημέρι, όταν το ρώτησα, εσείς που θα παίξετε, εντάξει, λέει νωρίς είναι ακόμα, δεν έχουμε. Ναι. Εντάξει, είναι κανονικό και κοσμίζει, το έχουμε ρίξει πλάκα. Μπόλωνη, ρε φίλε. Μπόλωνη. Καλό. Και επειδή πούλησαν... Και επειδή πούλησαν ποδοσφαιριστή οι Βέλγοι, ναι. Έτσι, μου διαφεύγει το όνομά του, θα σου το πω αμέσως και το κάπου σημειωμένο. Το πούλησαν 32 εκατομμύρια. Τζόναθαν Ντέιβιντ, αυτόν, Νταβίντ, κάπως έτσι. Ναι, αυτόν, 32 εκατομμύρια τον παραχώρησαν. Έχουν καβάντζα για μεταγραφές και έχουν πάρει 2-3 ποδοσφαιριστές με 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, δώσει από τα 32 τα 15 ήδη, άρα... όταν ψωνίζεις παίκτη με 6 εκατομμύρια και με 3 και με 2, όσο να πεις, καλή θα είναι. Ναι, ναι. Εντάξει, και οι Ρώσοι είναι λίγο ανισόρροποι και αφελείς τα καλοκαίρια, δεν θυμόμαστε δηλαδή κάποια. Έτσι, οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί, όλη αυτή η συνωμοταξία τέλος πάντων, γεωγραφικά, νομίζω ότι η Δυναμό του Μιρτσέα Λουτσέσκου φαίνεται να είναι η πιο βατή αντίπαλος. Ναι. Στη θεωρία. Ναι. Κοίτα, από ό,τι καταλαβαίνω, βλέποντας λίγα πράγματα και για τις δύο αυτές. Η Μπεσίκτας, οκ, είναι άλλο επίπεδο. Ναι, ρε φίλε, είδες. Η Μπενφίκα. Η Γάνδη και η Δυναμό Κιέβου δεν νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι πολύ κοντά αυτές οι ομάδες μεταξύ τους. Έτσι. Τώρα μετά η μέρα, συγκυρία, ετοιμότητα και όλα αυτά. Και με την Μπενφίκα μετά, επειδή το είδαμε χθες, εκεί μετά πάμε, ρε φίλε, στη συνθήκη τη φετινή του ενός αγώνα. Το οποίο είναι συνθήκη που μπορεί σε ένα μάτς με την Μπενφίκα να παίξει αυτό το ρόλο του. Να κάνεις ένα πολύ καλό μάτς, να είσαι τυχερός. Πίνει και αυτό μέσα στο παιχνίδι, ε. Ναι, εντάξει, γιατί και είναι πάλι να πας στο μεταφύγιο. Ναι, σου λέω ότι αν σου κάτσει και η Μπενφίκα για παράδειγμα, ωραία, να έχεις το χρόνο να προετοιμαστείς, γιατί έχεις χρόνο τώρα να προετοιμαστείς για την Μπενφίκα. Έχεις δύο εβδομάδες γεμάτες. Και είσαι πιο ήρεμος, να το πω, από ότι στην προετοιμασία για την Μπεσίκτας. Που ήξερες ότι έπρεπε να περάσεις για διάφορους λόγους. Έτσι. Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι. Είναι και η συνθήκη του ενός αγώνα που μπορεί να παίξει ρόλο. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, στο χθεσινό, αν υπήρχε και επαναληπτικό σήμερα που μιλάμε, θα είχες ένα σημαντικό προβάδισμα. Οκ. Okay. Αλλά θα πήγαινες να παίξεις έχοντας φάει ένα γκολ. Δηλαδή, έχοντας δεχτεί. Έχοντας πετύχει και εσύ εκτός έδρας γκολ. Ακριβώς. Δεν θα ήσουν άνετος. Αυτό. Γιατί, αν η Μπεσίκτας έκανε το 1-0,
Πάλι σε βάζει τον πίχο και εντάξει. Ακριβώς. Αλλά... Και επίσης, okay. δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή το έζησες από μέσα, ακόμα και σε αυτή τη συνθήκη, χωρίς κόσμο, άδειο γήπεδο και όλα αυτά, η έδρα μπορεί, ρε φίλε, να παίζει τον ρόλο της. Πάντα ρε εσύ, εντάξει. Όπως και να είναι. Στο σπίτι σου, εντάξει, όσοι μας ακούνε να παντώσουν τον εαυτό τους να δουλεύουν από το σπίτι και να πάνε ξαφνικά στο σπίτι του ξαδέρφου. Δεν νιώθεις το ίδιο άνετα όπως νιώθεις στο σπίτι σου. Ναι. Εδώ αλλάζουμε γραφείο στη δουλειά μας και κάνουμε δύο μέρες για να συνηθίσουμε. Ναι. Που επί της ουσίας δεν είναι τίποτα, απλά πας σε έναν άλλο χώρο, εντάξει. Mm-hmm. Αλλάζεις γραφείο και αισθάνεσαι περίεργα με το που αλλάζεις θέση. Ναι. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το DNA μας. Άρα το να παίζεις στο σπίτι σου, να είσαι στα πολιτήριά σου, παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι ενδεχομένως μέσα στους Τούρκους χθες, κακώς, γιατί αποδείχθηκε ότι πραγματικά δεν έγινε τίποτα, αυτό που λέγαμε ότι σίγουρα δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ σου λέω ότι από τους παίκτες της Μπεσίκτας μερικοί είχαν μέσα στο φόβο τι μπορεί να γίνει στην Τούμπα, στους δρόμους, στο ξενοδοχείο, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Το ίδιο αισθανόμαστε και εμείς όταν πηγαίνουμε στην Τουρκία. Mm-hmm. Δεν έγινε κάτι πια στο 2010, γραφικά τουλάχιστον. Αλλά πάλι, μέσα στο... Οπότε καλό είναι να παίζεις στο σπίτι σου, εντάξει. Επιτέλους η Τούμπα έφερε την πρόκριση. Κρίμα που ο κόσμος δεν ήταν μέσα, πραγματικά αυτό έλεγα στο τέλος μετάδοσης, το πανηγύρι δεν θα είχε τέλος δηλαδή. Mm-hmm. Εντάξει, στο πρώτο μισάωρο ειδικά νομίζω ότι η Τούμπα πραγματικά θα απογειώνονταν. Οκ, okay, κρατάμε την πρόκριση, κρατάει και η ομάδα όλα αυτά που συζητάμε, την ηρεμία, την αυτοπεποίθηση που παίρνουν οι παίκτες και ο προπονητής, το αίσθημα ότι μπορεί πλέον η ομάδα να ξοδέψει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ότι έχεις ακόμα 7 ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα παίζεις ποδόσφαιρο μέχρι το Δεκέμβριο, το όνειρο που παραμένει ανοιχτό, όλα αυτά, όλα αυτά. Ναι. Και φυσικά πάμε στα επιμέρους μετά που είναι εντάξει, η αποκάλυψη είναι ο Γκρίζος Τζόλης, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, το ψάξω νομίζω το βράδυ να δω πόσοι έτσι ποδοσφαιριστές στον ντεμπούτο στο Champions League κάνουν μια τέτοια συγκομιδή, 2 γκολ και 1 assist. Δεν νομίζω να είναι και πάρα πολύ. Ναι. Αυτό που έψαξα μέχρι στιγμής είναι ότι είναι ο τρίτος νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ Τζόλης. Παραμένει πρώτος ο Στέλιος Πόζογλου, θα το θυμάσεις τον γκολ ναι. με την Αλκμαρ mm-hmm. το 2-2 στην Τούμπα, το 2013. Mm-hmm. Δεν είχε την ανάλογη εξέλιξη ο Πόζογλου. Ναι. Καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε. Δεύτερη θέση ο Σαλπιγκίδης, 17 ετών και 11 μηνών σκόραρε ο Πόζογλου. 18 ετών και ενός μήνα ο Σαλπιγκίδης στο 2-0 με τη Λοκομοτίβ Τυφλίδας το 1999 και ο Τζόλης πέρασε τον Πέλκα καθώς σκόραρε σε ηλικία 18 ετών και 7 μηνών. Ο Πέλκας είχε σκοράρει σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών στο μάτς με την Πνέγη Χούντα ναι. πάλι στην Τούμπα. Mm-hmm. Και πέμπτος είναι ο Γιώργος Κούδας και αυτός 18 ετών και 10 μηνών. Mm-hmm. Και ένα παιχνίδι στο πάλι ποτέ κυπέλλου εκθέσεων το 65, μια νίκη στην Τούμπα συνδυματικά 2-1 επί της Βίνερ. Ήταν πέμπτος ο Χρυσοδουλόπουλος, πλέον είναι εκτός πεντάδας, είναι μέσα ο Τζόλης. Το παιδί αυτό Νίκο από μικρό συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα για να κάνει μια τεράστια καριέρα. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ το γνωρίζω εδώ και 2-3 χρόνια μιλώντας και με προπονητές του κατά καιρούς. Όλοι αυτό συμφωνούσαν ότι έχει μια απίστευτη ικανότητα μέσα στην περιοχή και να μυρίζεται τον γκολ, να είναι στη σωστή θέση, αλλά και να εκτελεί τον αντίπαλο του φύλακα. Να βρίσκει συνεχώς την αιστεία. Αυτό είναι πράγμα που δεν το βρίσκεις. Μου είχε πει προπονητής του πέρσι mm-hmm. ότι μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με χίλιους τρόπους. Είτε είναι με πλάτη, είτε δεν έχει οπτικό πεδίο, είτε είναι από πολύ πλάγια θέση, είτε είναι μακριά, είτε υποπίεση, είτε. Αυτό... Τεράστιο προσόν για ένα επιθετικό. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ταλέντου αυτό ή θέμα δουλειάς. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο βρίσκει την αιστεία είναι εκπληκτικός. Προϋποθέτει νομίζω Νίκο και πνευματικό ταλέντο. Ναι. Εκείνη ναι. την ώρα να σου έρθει την μπάλα και να λειτουργήσεις όπως θα λειτουργήσει την προπόνηση. Χωρίς να σκεφτείς ότι αν το χάσω, αν θέλω να το κάνω έτσι. Αλλά έκανε το σωστό. Ναι, ναι. Σε εμάς σε Champions League, εντάξει. Mm-hmm. Δεν το έκανε με. Το λεβαδιακό πάνω στην πορταριά, ας πούμε, mm-hmm. που εκεί λες εντάξει, δεν έχεις άγχος,
θα κάνεις και το κάτι τραβηγμένο, δεν χάλασε ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, το τελείωμά του δείχνει και το ταλέντο του το εκτελεστικό, αλλά και φυσικά... να πω και μια κακία. Κακία, ρε φίλε, είναι. Αν δεν ξεκινούσε χθες, στη φάση αυτή είναι η πιθανότητα ρομπίσης, που το έχει δοκιμάσει αρκετές φορές εδώ και ένα χρόνο φορέσαι. Το είπε μετά ότι έχει καταφέρει μέσα σε μισή ώρα ότι δεν έχει καταφέρει ο Μπίσεσβαρ. Ναι, σκεφτόμουν δηλαδή το αντίστοιχο πλασέ του Μπίσεσβαρ. Του Μπίσεσβαρ τη τελευταία βαρβάρα στο καπνάκι. Θα πήγαινε κάπου στην 4 λογικά. Το ίδιο πλασέ ακριβώ. Στην ίδια ακριβώ σημείο. Ναι. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Και το ψάχνει και αυτό έτσι. Δεν είναι δηλαδή το ψάχνει το τύπο σουτ. Τέλο πάντων. Οκ. Κακία. Το προσπερνάμε. Φυσικά ο δρόμο για τον Τζόλι και τον Μιχαηλίδη που κλείθηκαν στην εθνική σήμερα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο παράσημο για τα παιδιά. Δηλαδή, ξεκινάει μια χρονιά που και οι δύο είναι στην πρώτη ομάδα. Έχουν πάρει παιχνίδια ο Μιχαλίδης από πέρσι. Είναι σε Champions League, έχουν πρόκριση. Ο Τζόλης χθες μάγευσε και ξαφνικά είναι και στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μέσα όλα αυτά. Είναι πολύ γρήγορα γίνονται αυτά συνήθως. Αλλά σκοπός είναι να μην είναι και η πτώση γρήγορη, γιατί το έχουμε δει με εκατοντάδες παιδιά. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό. Τη δόξα, τα χρήματα, την προσοχή, τις απαιτήσεις, την πίεση που θα έχεις. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης και ο Τσιγκάρας και όλα τα παιδιά των Ακαδημιών έχουν το πολύ μεγάλο έτσι προσόν που έχουν μάθει στον πρωταθλητισμό και πραγματικά είναι συγκροτημένα όλα. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή οι προηγούμενες φουρνιές, όπως είναι για παράδειγμα ο Πόζογλου, σαφώς είχαν μεγάλο ταλέντο, ή ας πούμε ο Πόποβιτς. Φοβερά στοιχεία, ταχύτητα και το πόσο ήταν ικανός να, σαν εξτρέμ να προκαλεί προβλήματα στον αντίπαλο. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά αυτά είναι πιο συγκροτημένα αθλητικά και πνευματικά. Ναι. Και ειδικά, ειδικά το δεύτερο, το οποίο αναφέρεις, νομίζω είναι το πιο σημαντικό όλων. Ναι. Μακάρι, ξαναλέω, και τα παιδιά αυτά και όσο αγωνιστούν και φέτος και τα επόμενα χρόνια να έχουν την πορεία που αξίζουν να έχουν. Και φυσικά είναι χαρά και για τους προπονητές τους και για τους γονείς τους και για τον ΠΑΟΚ τον ίδιο. Εντάξει. Και δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν. Για παράδειγμα, τι έχει να ζηλέψουν ο Μιχαηλίδης από το Μιχόγεβιτς. Που το λέω γιατί είναι και πρόσωπο των ημερών, το θέλει το Αμβούργο Γραντ. Και ο ΠΑΟΚ έδωσε 300.000 για να τον αποκτήσει. Δεν ξέρω πόσα έπαιρνε ο Μιχόγεβιτς ανά χρονιά, αλλά φαντάζομαι δεν έπαιρνε 50.000 ευρώ. Λογικά όχι. Μπορεί να έπαιρνε 300. Ήταν η εποχή που ο ΠΑΟΚ τα έδινε αβέρτα. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ τον έχει 3 χρόνια, τον έδωσε δανεικό στον Όφη, τον έδωσε δανεικό στην ΑΟΕ, η ΑΟΕ δεν πλούσε τη ρήτρα και μάλλον ο ΠΑΟΚ θα το χάσει την τζάμπα. Ναι. Εκτός και αν τον ανανεώσει ακόμα ένα χρόνο και έχει κάποιο κέρδος που αμφιβάλλω πολύ. Τέλος πάντων, τα παιδιά αυτά είναι συγκροτημένα, αλλά ασφαλώς απαιτείται και η συνδρομή των παλιότερων, εντάξει. Δεν συζητάμε το αντίθετο. Να βάλουμε και άλλα 5 παιδιά, 6 και ο ΠΑΟΚ να πάει στην κορυφή με δικά του παιδιά μόνο. Ναι. Επίσης, χρειάζεται και ο ΣΒΑΠ, πολύ καλός, ο Ελκαντουρί, πολύ καλός. Όλοι οι αμυντικοί κάναν λάθη. Ναι. Ο Ροντρίγκο καλός με τον τραυματισμό του. Mm-hmm. Πολύ καλός και κρίμα για τον Βραζιλιάνο, θα δούμε πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Περιμένουμε ενημέρωση. Πολύ καλός ο Πέλκας, το λέγαμε μαζί και όλες την πρώτη μέρα που επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά και πριν επιστρέψει, πόσο απαραίτητος είναι στην ομάδα αυτή. Ακριβώς. Πόσο απαραίτητος είναι. Πάρα πολύ χρήσιμα τα στοιχεία του σε αυτή την ομάδα έτσι όπως είναι τώρα. Ναι. Πάντα κάνει εντυπωσιακά ξεκινήματα ο Πέλκας. Σωστό. Σωστή επισήμαση αυτή. Ναι. Πάντα. Κάθε καλοκαίρι θυμόμαστε και γκολάρες και παιχνιδάρες. Σωστά. Εντάξει, αλλά πρέπει λίγο να το διαχειριστεί καλύτερα και ο ίδιος. Γιατί από την πολύ του έτσι την τρέλα να παίξει, να προσφέρει, καταπονεί νομίζω τον οργανισμό του πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, mm-hmm. Και μακάρι να είναι και άτυχος, ειδικά πέρσι. Ναι. Στη γενική γραμμή νομίζω ότι όσοι αγωνίστηκαν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Πριν το εσύ, τι θα πω εγώ, πραγματικά έκανε πολλά λάθη ο Νιγηριανός. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που λέγαμε, θυμάσαι τι ωραία θα γίνουν όλα και ανανεώσεις και πωλήσεις και αγορές και όλα αυτά, αν ο ΠΑΟΚ έχει την ηρεμία και όχι την πλάτη στον τοίχο. Mm-hmm. Όλα θα πάρουν το δρόμο. Αν θα πουληθεί κάποιος θεματοφύλακας να έρθει κάποιος άλλος, ο ΧΑΦ που θα έρθει, τι θα γίνει με τον Γιαννούλη, πού θα πουληθεί, πόσο θα πουληθεί, αν πουληθεί, τι θα γίνει με τον ΑΚΠΟΜ, τον Μπέλκα, τον Λιμιό, λίγουν τα συμβόλαιά τους. Έχει αρκετά θέματα η ομάδα, όπως έχει και αγωνιστικά θέματα. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει έστω και ένας που να τα βάζει όλα κάτω από τη νίκη και να πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος και πάμε να τους διαλύσουμε όλους. Εντάξει, απλώς κρατάμε, γιατί πάντα το ξεκίνημα είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, κρατάμε την καλή διαχείριση από τον Φερέρα
σωστές επιλογές του, την καλή εικόνα των παιχτών, την ύπη, την πρόκριση, αλλά πρέπει να δει και η ομάδα και τα λάθη και που μπορεί να γίνει καλύτερη. Δεν είναι η ομάδα έτοιμη. Σωστά. Αλλά είναι πρόκριση σε μια φάση, νομίζω, Νίκο, που δεν θα παρασυρθεί κανείς και θα πει εντάξει, μια χαρά είμαστε και συνεχίζουμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο Σεπτέμβριος, ενδεχομένως και εκπλήξεις. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι ουσιώδης, εντάξει, και ο χρόνος δεν είναι να το πάρουμε πιο αναλυτικά το όλο θέμα. Ο Ιμπίζεβιτς πάει στη Σάλκε, το όνομά του εμφανίστηκε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και το ρεπορτάζ για τον τύπο Ιμπάνσαβίδης πριν το παιχνίδι. Δεν θέλω να σχολιάσω τον φίλο μου τον Αλέξη για την ανακοίνωση θερμά συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Δεν θέλω πραγματικά. Και επειδή ο Χρήστανος δεν μ' άφησε μεσημέρι, θύχτηκε. Ναι. Χωρίς να έχει συγγενείς στην Νότια Ελλάδα, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Θέλω να πω λίγο, να σταθώ στον κύριο Δημήτρη Καμπόσο. Ωραία, φίλε, μεγάλη μορφή. Έκανε και άλλο σήμερα καινούριο post ή όχι? Όχι, στο χθεσινό δεν ξέρω να σχολίασες. Α, στο χθεσινό όχι, δεν σχολίασα, όχι. Όχι. Λοιπόν, ευχήθηκε ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, δώσ' μου και μισό να βρω και το προηγούμενο. Γιατί έχει σημασία και το προηγούμενο. Λοιπόν, εχθές το πρωί προς μεσημεράκι ο Δήμαρχος Άργους Δημήτρης Καμπόσος έγραψε στο ρεημό του στο Καμπός. Καμπός. Λοιπόν, καλύπτει μεγάλα γράμματα, κεφαλαία, ξέρεις, γίνανε τα ωραία τα σχέδια του Facebook. Ναι, ναι. Δηλαδή, θα τα δεις και από δορυφόρο, ας πούμε, το μήνυμα. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ για πολλούς λόγους. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να στείλουμε σήμερα τη δική μας ενέργεια στην ελληνική ομάδα. Έγραψε χθες. Mm-hmm. Για όσους ξεχνάνε, πριν από ένα μήνα είχε γράψει το εξής: κάνω μία πρόταση την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός να την αφιερώσει στη μία και μοναδική ελληνική Μακεδονία. Και από κάτω είχε γράψει: δίνοντας το πρωτάθλημα πέρσι στον ΠΑΟΚ, το έκανα για να ξεχαστεί η προδοσία της Μακεδονίας. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι η Μακεδονία όμως, γι' αυτό η Ολυμπιακή ψυχή, οι Ελληνάρες Ολυμπιακοί, αυτό το πρωτάθλημα να το αφιερώσουν στη Μακεδονία μας. Εντάξει. Ναι. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, μου τη δίνει πάρα πολύ και το ξέρεις πολύ καλά η υποκρισία και το Θεαθήνε και αχ τι καλέ, όλοι οι ελληνικές ομάδες και ναι τους Τούρκους, μπράβο ΠΑΟΚ κτλ. Οι ίδιοι που θα χαρακτηρίζουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με διάφορους έτσι χαρακτηρισμούς που πραγματικά είναι για κλωτσιές όσοι τους υιοθετούν. Μαρουπάρα είχαμε μήνυμα, μπράβο στον ΠΑΟΚ. Αλίμονο, αλίμονο. Όλοι καλή κοράτη, είχαμε και τον Αλέξη Κούγια σήμερα το πρωί τα πιο θερμά συγχαρητήρια. Εντάξει, χαρά. Γι' αυτό λοιπόν όλος ο κόσμος πριν το μάτσο ακόμα αλλά και μετά έγραφε και έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει για τον κόσμο του, την πάρτη του, το μεγαλομέτωχό του, οι παίκτες για τους ίδιους τους εαυτούς, τους προπονητής κτλ. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έκανε για τον ΠΑΟΚ. Αν ωφεληθεί και η Ελλάδα στη βαθμολογία, που σε πρώτη φάση ωφελήθηκε λίγο, είναι μια άλλη ιστορία, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά αυτά τα όλοι μαζί, Νίκο, και τα ελληνικά και όλοι οι Έλληνες μαζί και η Θεσσαλονίκη και οι ελληνικές ομάδες, εντάξει. Έχει κουραστεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Λέω μια πολύ ευγενική έκφραση. Άκουγα το μεσημέρι στον Κωστή Τσαρό, ακροατής που είδε στην εφημερίδα του Μέτροσπορ, τοποθέτησε συγχαρητήρια βουλευτή Θεσσαλονίκης, Νέας Δημοκρατίας. Έλα, όντως. Ναι, μπράβο, δεν συγκράτησε το όνομα ή δεν είπε το όνομα. Κάτι είπε αρχίζει από κάπα, δεν θυμάμαι ο σίγμα. Μάλιστα. Μπράβο λοιπόν, όλοι αυτοί που χαντάκωσαν τον δικέφαλο. Εντάξει, όλο αυτό που ταλαιπώρησε τον κόσμο και τον σύλλογο τους προηγούμενους μήνες. Επιτροπή Αυγενάκης, ο ένας, ο άλλος, Κούγια, Σουλούκου, Μαρινάκης, αυτά βουλευτές, Αφωνία, η Μαρία της Σιωπής και ο Μουγκοθόδωρος. Ναι. Εντάξει, ξαφνικά, μπράβο, πάω, ξύκωσε την Ελλάδα στα χέρια σου και δικέφαλη τρελαίνομαι. Γι' αυτό έχει φτάσει αυτή η χώρα, Νίκο, εδώ που έχει φτάσει. Εντάξει, και άνθρωποι που βρίζανε με χυδαίες εκφράσεις στη Νέα Δημοκρατία και θυμάσαι λέγανε με πολύ έτσι βαρύτητες εκφράσεις ότι εγώ στη Νέα Δημοκρατία δεν πάω ποτέ. Σήμερα είναι και υπουργοί, εντάξει, και μια χαρά. Ναι. Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο, αλλά δεν νομίζω να δίνει πολύ σημασία οι περισσότεροι από εμάς. Ο μήνας έχει 9 και γι' αυτό ως χώρα είμαστε για τα πανηγύρια. Τέλος πάντων, κρατάμε την πρόκριση του ΠΑΟΚ. Θα τα λέμε, έχουμε πολλά να πούμε το προσεχές διάστημα. Το πιο άμεσο είναι να δούμε τι έχει ο Ροντρίγκο και σιγά σιγά να περάσουν οι μέρες για να φτάσουμε στο μεσημέρι της Δευτέρας να δούμε τον επόμενο
αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Champions League. Όντως και εγώ έχω στο μυαλό μου και το λέγαμε επίσης μαζί ότι μπορεί να είναι το τραγικό της ηρωνίας ο ΠΑΟΚ να περθεί στους ομίλους και να μην έχει δικαίωμα ο κόσμος να γεμίσει την Τούμπα. Άντε να δούμε. Αλλά ας γίνει και θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Mm-hmm. Μπορεί μέχρι τότε να υπάρχει και ένα 20%, 30%, 40%. Είναι θέμα που θα το δούμε επίσης και αυτό. Ναι. Αυτά. Ωραία Στέργιο. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη, έτσι, για το κομμάτι που έχει να κάνει με τα χθεσινά και όχι μόνο, και τα ποδοσφαιρικά και τα γύρω-γύρω και τα πρόσωπα στα οποία μπορούμε να μείνουμε, διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Όλα κινούνται γύρω από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Είπαμε κάποια πράγματα και για τις ομάδες που... τις τρεις ομάδες εκ των οποίων η μία θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τη Δευτέρα θα μάθει ο ΠΑΟΚ αν θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, αν θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Γάνδη ή αν θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Επίσης, σημαντικό λεπτομέρεια για αυτή, αλλά κάτι που μπορεί να παίξει το ρόλο της. Και τη Δευτέρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία, χάνει ο Απόλλωνος Μύρνης για να ανοίξει το σκορ. Με την Ξάνθη είχε χάσει και πριν άλλη μία, γιατί υπάρχει αυτό που μπαράζει σήμερα που γίνεται στα πηγάδια. Στο ημίχρονο είμαστε, τώρα ανάπαυλα 0-0 το σκορ. Έλεγα λοιπόν ότι σημαντική λεπτομέρεια μπορεί να είναι και πάλι το γεγονός ότι θα προκύψει αποκλήρωση ουσιαστικά από το πώς θα κληρωθούν οι ομάδες, ποια θα βγει πρώτη η έδρα. Δηλαδή όπως και στο δεύτερο προγραμματικό γύρο, έτσι και στον τρίτο. Μάλλον συνεχίζουμε να μιλάμε για άδεια γήπεδα, εκτός και αν μετά το Super Cup που είναι να γίνει με το 30% της χωρητικότητας στη Βουδαπέστη, το Super Cup της UEFA, η UEFA πάρει κάποια κεντρική απόφαση για κάτι ανάλογο και στα παιχνίδια της στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δύσκολο μου φαίνεται, να πω την αλήθεια, έχει να κάνει και με τις διάφορες χώρες. Αυτό και από ό,τι βλέπω και μαθαίνω γενικά με αφορμή μια διοργάνωση που είναι να γίνει στην Ελλάδα και έχει το ενδιαφέρον της, γιατί είναι σημαντική διοργάνωση, και αναφέρομαι στο Final 8 του μπασχετικού Champions League, το οποίο όλα δείχνουν θα το διοργανώσει η ΑΕΚ στο ΆΚΑ, και σε αυτό το κομμάτι έχει εμπλοκεί ο Υφυπουργός Αθλητισμού, οπότε δεν ξέρω τότε. Μιλάμε για παιχνίδια, το παιχνίδι είναι να γίνει 15-16 Σεπτεμβρίου, κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά. Οπότε λοιπόν όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Τη Δευτέρα θα ξέρω πάω ποιον θα βρει μπροστά του, είπαμε για πράγματα με το Στέργιο. Οι πιθανότητες να μην πετύχει τον θεωρητικά πιο δύσκολο αντίπαλο είναι περισσότερες. Και όπως είπα και εγώ πριν, βλέποντας λίγο και τα ρόστερ των ομάδων, χωρίς να έχουμε πολλή εικόνα, τώρα αυτές τις μέρες λίγο θα δούμε κάποια πράγματα. Και με την Δυναμό Κιέβου και με την Γάνδη δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις. Με την Μπενφίκα, ναι. Μπορεί να υπάρχουν. Όχι μπορεί, υπάρχουν. Με τη Γάνδη και με την Δυναμό Κιέβου πιο μικρές φαίνονται οι αποστάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Για μένα το είπα και στην εισαγωγή ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με τα χρήματα και με την εξασφάλιση της παρουσίας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στους ομίλους μετά τη χθεσινή νίκη, είναι σημαντικό, αλλά ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Δεν το έχει ξαναπετύχει. Και νομίζω ότι όλοι στην ομάδα αυτό κοιτάνε. Αυτό είναι ο στόχος τους. Της παρουσίας στους ομίλους του Champions League. Με όποιες δυσκολίες, με όποιον αντίπαλο βρεθεί μπροστά τους, με όποιες προσταφαιρέσεις μπορεί να γίνουν μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, γιατί και αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Με όλα αυτά έτσι στα υπόψη. Την ησυχία του και την ηρεμία του την κέρδισε και από εδώ και πέρα έτσι έχει το χρόνο για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα εν ώψη των παιχνιδιών που έρχονται. Έχω αναφερθεί
είπα και στο ξεκίνημα ότι αν δεν παίρνουν στην Πεσίκτας μπορεί να έχει περισσότερη πίεση στο κομμάτι αποφάσεων μπορεί να έχουν να κάνουν προς τα αφαιρέσεις. Τώρα δεν έχει και τόση. Βλέπω ότι από σήμερα έτσι, παίζει πολύ ξανά το θέμα της Newcastle, το οποίο η Φόρτσα νομίζω έχει αποκαλύψει τις προηγούμενες ημέρες, προφανώς για το Γιαννούλη. Το ότι ασχολείται η Newcastle ασχολείται. Το θέμα είναι αν θα θέσει επίσημη πρόταση στο τραπέζι και πώς αυτή θα αξιολογηθεί. Πιθανολογώ ότι και για τον ίδιο τον Γιαννούλη το ενδεχόμενο να παίξει στην Premier League είναι πολύ σημαντικό, και μάλιστα μια ομάδα όπως η Newcastle που έχει καινούριους ιδιοκτήτες με πολλά χρήματα και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project, τέλος πάντων, για ένα νέο ποδοσφαιριστή που θα έχει την ευκαιρία να παίξει ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Ωστόσο, το ότι ασχολείται, το ότι τον έχει ψηλά στη λίστα της, το ότι της αρέσει, ok, το κομμάτι το οποίο θα θέσει επί της ουσίας την υπόθεση είναι αν θα καταθέσει πρόταση. Αν κατατεθεί πρόταση λοιπόν και τα χρήματα τα οποία από ό,τι βλέπω παίζουν είναι εκεί περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, αφού το κρίνει ο καθένας όπως θέλει, αν τα θεωρεί πολλά, αν τα θεωρεί λίγα, οι υπεύθυνοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν. Κάποιος μπορεί να τα θεωρεί ότι είναι λίγα, κάποιος μπορεί να λέει ότι είναι πολλά, κάποιος μπορεί να λέει ότι είναι ένα τίμιο ποσό. Okay. Ο ΠΑΟΚ θα αποφασίσει αν κατατεθεί τέτοια πρόταση από την Newcastle. Βλέπω ότι υπάρχουν αναφορές και σε αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γιαννούλης και με την παρουσία του Ίβιτς στη Watford είναι και εκεί στο στόχαστρο. Εκεί βέβαια μιλάμε για μια Watford η οποία είναι στη Championship. Βέβαια, η Championship είναι εξαιρετικό ποτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς και ο Newcastle ασχολείται και την ενδιαφέρει και είναι ψηλά στη λίστα της συγκεκριμένη υπόθεση του Γιαννούλη. Ωστόσο, κρατάμε το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Όταν θα υπάρχει πρόταση, και ίσως να παίζει και ρόλο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει έτσι εξασφαλισμένα χρήματα από την ευρωπαϊκή του παρουσία με την χθεσινή πρόκριση, μπορεί να παίξει το ρόλο της. Επίσης, το είπα και πριν, η φετινή μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται τέλη Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, αρχές Οκτωβρίου. Οπότε μπορεί κάποια υπόθεση να κρατηθεί λίγο και να πάει πιο μετά. Όχι συγκεκριμένα του Γιαννούλη, γενικά. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ του έρθει μια καλή πρόταση για το Γιαννούλη, για παράδειγμα, που όντως είναι μια πολύ 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 σημαντική μονάδα και είναι στη βιτρίνα, να το πω έτσι, μπορεί και λίγο να την κολυσιεργήσει, να την πάει λίγο πιο πίσω, να την κρατήσει λίγο πιο πίσω και να δει πώς θα πάει από εκεί και πέρα, να παίξει δηλαδή είτε με τη Μεφίκα, είτε με την Δυναμο Κιέβου, είτε με τη Γάνδη ένα παιχνίδι, και μετά να πάει στα play-off του Champions League. Έτσι, μεταγραφική περίοδος είναι. Πολλά πράγματα πολλές φορές γίνονται και δεν μαθαίνονται, ή πολλά πράγματα τέλος πάντων αλλάζουν μέσα στη μεταγραφική περίοδο, και επειδή η φετινή είναι πολύ περίεργη λόγω της μεγάλης διακοπής που προηγήθηκε και της πανδημίας και θα τραβήξει πολύ χρονικά, νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν προς το τέλος της, που φέτος δεν είναι Αύγουστος, είναι Σεπτέμβριος το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Κρατάμε ότι και οι Άγγλοι ξανά αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα, όπως διαβάζετε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, και περιμένουμε να δούμε αν θα καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση και πώς θα αξιολογηθεί από τον ΠΑΟΚ και τον ίδιο ποδοσφαιριστή, φυσικά, έτσι, γιατί και αυτός έχει λόγο στο που θα συνεχίσει την καριέρα του. Σημαντικό. Αν δεν υπήρχε το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω θα μέναμε περισσότερο, αλλά πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από την πολύ μεγάλη πρόκληση του ΠΑΟΚ μέσα στην Κωνσταντινούπολη, σε εκείνο το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια και από τις πιο σημαντικές επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας, θα το βάλουμε έτσι, μην πέρασαν 10 χρόνια, 15 ετίας, ας το βάλουμε. Ήταν πολύ πολύ ιδιαίτερες συνθήκες εκείνου του παιχνιδιού. Πολύ συμβολικά τα όσα συνέβησαν,
με την πρόκριση μέσα στην Κωνσταντινούπολη σε εκείνο το timing που ήταν ο ΠΑΟΚ τότε και οικονομικά, το πόσο πολύ ήθελε να αποκριθεί για να περάσει στους ομίλους του Europa League και τι σήμαινε για αυτόν στο οικονομικό κομμάτι, με την παρουσία του κόσμου μέσα στο Κρούσα Ράτσογλου, με εκείνον το, νομίζω, εκείνον το πανηγυρισμό του Μουσλίμοβιτς με τον Καρσία και τον Μαλεζά, αν θυμάμαι καλά που ήταν κοντά, με την φανέλα του ΠΑΟΚ να έχει γίνει σημαία στο σημαίακι του Κόνερ και να κουνιέται μέσα στο Κρούσα Ράτσογλου, ήταν πραγματικά μία από τις κορυφαίες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της ομάδας και βάζω τα τελευταία 15-20 χρόνια. Πολύ πολύ μεγάλη στιγμή. Όσοι το ζήσανε έχουν να το λένε ακόμα και 10 χρόνια μετά, είτε μαζί με την ομάδα, είτε δίπλα σε αυτήν, είτε όσοι είχαν ταξιδέψει για να τη στηρίξουν οπαδοί στην Κωνσταντινούπολη. Γενικά μια πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή για το σύλλογο εκείνη η πρόκριση, έτσι όπως είχε έρθει, με εκείνο τον γκολ του Μουσλίμοβιτς, με πολλά πράγματα που είχαν γίνει και το μάτι και την ευκαιρία του Σαλμπιγκίδη. Πολλά πολλά πράγματα σε εκείνο το παιχνίδι. Με το στόχο στη Φενέρμπαχτσε τότε. Το έχω ξεχάσει αυτό σήμερα που ξαναέβλεπα τα στιγμή, όταν το θυμήθηκα. Με Μοϊκάνα Μαλή. Τέλος πάντων, ξαναλέω ότι αν δεν ήταν το χθεσινό, θα μέναμε λίγο παραπάνω σε αυτό και θα το θυμόμασταν. Αλλά να που έκατσε έτσι και σχεδόν ακριβώς 10 χρώνια μετά. Ο ΠΑΟΚ έτσι με την τουρκική ομάδα στην έδρα του αυτή τη φορά και προκρινόταν στην επόμενη φάση των προκριματικών του Champions League και 10 χρόνια πριν είχε καταφέρει με την πολύ ακριβή τότε Φενερμπαχτσέ να την ξεπεράσει έχοντας κάνει και ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στη Τούμπα που το έχει κερδίσει μόνο με 1-0 με εκείνο τον γκολ του Βιερίνη, ένα παιχνίδι για παραπάνω γκολ και εκείνο. Είχε καταφέρει να πάρει μια πολύ, πολύ μεγάλη πρόκριση τότε. Πριν 10 χρόνια. Πέρασαν 10 χρόνια από την πρόκριση στην Κωνσταντινούπολη. Μπράβο, πέρασαν τόσο γρήγορα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αναφορά για τον μπάσκετ πολύ πολύ μικρή στο τέλος. Ένα θέμα έχει προκύψει με τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος έχει μία θλάση και θα μείνει εκτός. Και ο Νάρος Παπασάβογλου είχε κάποιες μικροενοχλήσεις και έμεινε εκτός σήμερα. Για τον Μήτρου Λόγκ είναι λίγο θέμα το τι ακριβώς έχει με τη θλάση του και το πόσο διάστημα θα χρειαστεί να μείνει εκτός. Οι τρεις που ήρθαν τις προηγούμενες ημέρες κανονικά και σήμερα στην προπόνηση, αύριο η άφιξη το απόγευμα, περίπου τέτοια ώρα μάλλον το βράδυ, του Μάλκολμ Γκρίφιν και του Ζερμέιν Λόβι, τελευταίοι για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Μαζί μας φυσικά είχαμε το stoichman.gr με live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε έχετε μαζί σας φυσικά και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει, εσείς κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Φυσικά το Mobile Application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Και βέβαια, καλύτερο παιχνίδι από το stoichman.gr, ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Μαζί μας επίσης είναι ξανά και το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα για να γίνετε επαγγελματίας bartender. Μπορείτε να κάνετε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες, με σεμινάρια στα τουριστικά, εξειδίκευση στα τουριστικά για να πάρετε τα εφόδια και να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Φυσικά σεμινάρια και στην πληροφορική. Προγραμματισμός, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδες, τεχνικός δικτύου για να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Σημαντικό για τις μέρες που περνάμε το γεγονός ότι η Data Lab σας δίνει δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας. Πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση, εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. Περισσότερες πληροφορίες στο 23 10 22 29 62 και στο datalabs.edu.gr. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο Θεσσαλονίκης στην Εθνικής Αμήνης 14α. Μαζί μας επίσης και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Απευθύνεται σε εσάς γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, εικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Εσείς φυσικά μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί
Τάσος Τρέγκας και Ζάχος Ντρούλινγκ εδώ μαζί σας, Ράδιο Μαρμίτα και με τις γραμμές ανοιχτές. Εμείς ραντεβού ξανά αύριο στις 7.30, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.